Παιδιά, άνοιξε πάλι το Λουσιέν. Α, κάτι πήρε τα αυτή. Στον πρώτο όροφο του Μπάιος. Ωραία. Θαύμα. Πήγες. Πήγα αμέσως με το που το έμαθα. Και κλείνουν τραπέζι. Όχι όπως παλιότερα που στυνώσουν να παίξω στην ουρά και έλεγε Θεέ μου, ας αδειάσει ένα τραπεζάκι. Κρεμιδόσουπα, Θεέ μου. Είναι δύσκολη η ώρα, άστο να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Είναι δύσκολη και πεινάμε. Η πορεία και το περιβάλλον με τα πιτσιρίκια. Αχ, τι ωραία. Αυτή την Παρασκευή στις 4. Έλα, τώρα, στηρίξτε λίγο, στηρίξτε. Ούτε κοπάνα θα χρειαστεί, ούτε από τη δουλειά, ούτε από τίποτα. 4 το μεσημέρι Παρασκευή. Ναι. Στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, στηρίζουμε. Από εκεί ξεκινάει. Κάνει ένα κυκλάκι. Περίμενε, κάνει ένα κυκλάκι μικρό στον πεζόδρομο, κολοκοτρώνει στα δύο και πίσω. Στη στα δύο κατεβάζουν ρολάκια και φοβούνται τα πιτσιρίκια. Ναι, φεραγκά μου όλα αυτά. Μην το γελά, πιτσιρίκι είχαν σκοτώσει στα Εξάρχεια. Λέμε 8χρονα, όχι 14χρονα. Και σχολεία οργανωμένα από ιδιωτικά και τέτοια. Από εκεί από αυτές τις ηλικίες ξεκινάνε, είναι επικίνδυνο. Τα ξέρουν τα. Οι γιάφκες ξεκινάνε στους παιδικούς σταθμούς. Και γίνονται αντιεξουσιαστές μετά. Αναρχοάπλητοι. Φίλιππε, δεν έκανες τίποτα άλλο αυτές τις μέρες. Εγώ πήγα στη Φλόρενς, πέρασα καταπληκτικά. Και εγώ πήγα. Πήγα, είδα τον Τζον Κλίζ την επόμενη μέρα καπάκι. Μέσα στην τέχνη είμαστε. Πάρα πολύ ηρώδιο, ναι. Οπότε μετά χρειάστηκα 2-3 μέρες να επανέλθει η μέση μου μετά από 2-4 μέρες στο ηρώδιο. Αυτό. Βγαίνουνε 10 μαλακίες. 10 μαλακίες. Που την άλλη Πέμπτη δεν θα τις θυμάται κανένας. Εκτός από το Rambo νούμερο 5, που θα μπορούσε να λέγεται κάλλιστα Taken νούμερο 15, γιατί αυτό δεν είναι Rambo. Είναι ο Σιλβέστερ Σταλόν που προσπαθεί να σώσει την κακομοίρα Μεξικάνα, μισό Μεξικάνα, δεν έχω καταλάβει γιατί, ανιψιά του από κακό κύκλωμα μαστροπίας που βρίσκεται στο Μεξικό και την έχουν πάει. Γιατί είναι cowboys? Κάτι έχει μια άσχετη σκηνή στο τέλος που βρέθηκε μια καταιγίδα σούπερ και σκάει ένα. Και σκάει ένα πράγμα σαν να έχει σπάσει φράγματα, τόσο νερό μιλάμε, και παίρνει μαζί κάτι αυτόν και μια γκόμενα που έχουν δεθεί σε ένα βράχο για να αντισταθούν στην ορμή του νερού. Και είναι άλλη ταινία, δηλαδή. Ακόμα για αυτή λέμε. Αυτό δεν είναι σατανιστικά. Έχει και κάτι άλλα τα οποία είχαν προγραμματιστεί και σε άλλες ημερομηνίες, αλλά δεν τα βγάλαν και τους περίσεψαν και είπαν να τα βγάλουν τώρα, δηλαδή. Α, να πω για μια πολύ ωραία ταινία που είδα. Στις νύχτες πρεμιέρας. Του Πάνω το Αρβανιτάκι από Θεσσαλονίκη έχει κάνει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ για το εργοστάσιο Λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας. Και είναι μήνυμα πάρα πολύ ωραίο. Έχει ζήσει πολύ καιρό μέσα στο παλαιτριωμένο χωριό που ήταν ερημωμένο πια. Εκπληκτική, αν τη βρείτε, να τη δείτε. Είδες, εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουν κουλτούρα, γνώσεις, ενδιαφέροντα και δεν ασχολούμαστε μόνο με τις μαλακίες που βγαίνουν στα σινεμά. Ασχολούμαστε και με την κρεμμυδόσουπα. Τέλμα.